στην εφαρμογή διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και στις επενδύσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να τονωθεί η απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε η αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη. Όμως, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η εκτόξευση της ανεργίας, ιδίως των νέων, σε πρωτόγνωρα επίπεδα καθιστούν απολύτως αναγκαίο να στηριχθεί άμεσα και πιο αποφασιστικά η ανάκαμψη της οικονομίας. Γι' αυτό, χωρίς μονομερείς ενέργειες και σε επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας με τους εταίρους, χρειάζεται να υιοθετηθούν όλες οι αναγκαίες προσαρμογές στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας, ώστε αυτό να καταστεί οικονομικά πιο αποτελεσματικό και κοινωνικό πιο δίκαιο. Οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου η συσσωρευμένη ύφεση των τελευταίων ετών υπερβαίνει το 20%. Καλωσορίζουμε πιο συγκεκριμένα την αύξηση της κεφαλαιακής βάσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, την εισαγωγή των ομολόγων έργου και την χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων σε συνεργασία με την ΕΤΕΠ για μόχλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Επεσήμανα επίσης τον επίγοντα χαρακτήρα προώθησης και υιοθέτησης ενός συστήματος ευρωπαϊκής εγγύησης των καταθέσεων. Και αυτό γιατί η χώρα μας είναι αποκλεισμένη από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητος στο τραπεζικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ουσιαστικά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020, σημειώνω τα εξής. Για την Ελλάδα, η πολιτική συνοχής αποτελεί αναμφισβήτητα